καταδικάζουμε κάθε μορφή συσβολή. Είμαστε εδώ για να το δείξουμε. Θα υπάρξει στη συνέχεια μια 46 λεπτή διαμαρτυρία ψυχής, όπου θα δείξουμε με αυτόν τον τρόπο τη διαμαρτυρία και την άναδρη απόφαση που πήρε ο Τούρκος Πρόεδρος. Είμαστε μαζεμένοι αρκετοί Κύπροι. Ευελπιστούμε αυτό το μήνα να πάει ακόμα πιο κάτω και να καταλάβουμε ότι η νεολαία ποτέ δεν ξεχνά και δεν θα πάψει να ξεχνά. Ευχαριστούμε. Κάτι εσείς, είναι κάποιο το δικό σας το αίτημα, κάτι που δείχνει. Το αίτημα μας είναι να υπάρχει μια δημοκρατία. Που σε την προηγουμένη φάση αυτή η δημοκρατία δεν υπάρχει και καταβάλλεται από εμάς χρόνο με τον χρόνο για να σταματήσει να υπάρχει αυτή η δικτατορία μέσω της Τουρκίας. Ευχαριστούμε. Δίνουμε σήμερα σύσσωμα παρόν ως φοιτητιώσα νεολαία για να επιδείξουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας απέναντι στην απαράδεκτη ενέργεια της Τουρκίας, στη μαρτυρική μας πατρίδα, να πραγματοποιήσει δεύτερη εισβολή στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου με μπουλτόζες. Μετά το 1974, για δεύτερη φορά, ο βάρβαρος Ατύλλας ασελγεί εις βάρος των ιερών τόπων μας. Ως νέοι, με ανησυχίες, αλλά και έντονα ανεπτυγμένα το αίσθημα του πατριωτισμού, δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι. Γι' αυτό και στις 6.30, στις 7, θα ξεκινήσει η σιωπηλή διαμαρτυρία διάρκεια 46 λεπτών, η οποία θα έχει συμβολικό χαρακτήρα καταδίκης των όσων απαράδεκτο συμβαίνουν αυτές τις ώρες, αλλά και για να ενημερώσουμε τον καθένα ξεχωριστά για το τι βιώνουμε κάτω από την πόρτα του βάρβαρου εισβολέα εδώ και 46 χρόνια. Μετά το πέρας του 46ου λεπτού, σε καλούμε να ενώσεις τη φωνή σου μαζί μας, σε καλούμε να τραγουδήσεις μαζί μας για μια κόρη στην ακρογιαλιά, να ακουστούμε μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα, την Κερίνια, τον Καραβά, τη Μόρφου, το Βαρόσι. Φτάνει πια! Αυτή τη φορά με μπουλτόζες εισβάλλουν στην παραλία της περίκλησης πόλης των Βαροσίων και κάνουν μια δεύτερη εισβολή στην πόλη της Αμοχώστου. Στο βωμό των προεκλογικών διαδικασιών του ψευδοκράτους και του γενικότερου πλαισίου προκλητικών πράξεων εις βάρος της ελληνοκυπριακής πλευράς. Αυτό αποτελεί έκνομη και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 550 και 789. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη καταγγείλει τις παραβιάσεις αυτές στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στα 5 μόνιμα μέλη του, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στους επικεφαλείς των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Amor costos.
πόλη που έχω μέσα στην καρδιά. Τραγουδάω για μια κορή, κορή στην ακρογιάλια. Thank you.